Σοκ σε δημοτικό διαμέρισμα του Δήμου Πύλης από την είδηση της απόπειρας αυτοκτονίας 33χρονου συγχωριανού τους. Χθες το απόγευμα, ο 33χρονος, μη αντέχοντας τη δυστυχία από την οικονομική κρίση, προσπάθησε να βάλει τέρμα στη ζωή του. Με το άκουσμα του κρότου του όπλου έτρεξαν στο δωμάτιο οι γονείς του, όπου είδαν το γιο τους μέσα στα αίματα και αμέσως ειδοποίησαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ο 33χρονος ευτυχώς έχει ξεφύγει τον κίνδυνο, αλλά παραμένει για νοσηλεία σε θάλαμο του νοσοκομείου. Δυστυχώς αυτό το οποίο είχαμε προβλέψει εμείς επιστήμονες ήταν γενικότερα έρευνες, τις οποίες είχαμε. Η αύξηση των αυτοκτονιών είναι γεγονός. Και στην περιοχή μας είχαμε αυξήσεις των αυτοκτονιών και αυτοκτονίες, οι οποίες σχετίζονται σε μεγάλο βαθμό με οικονομικά και άλλο είδους προβλήματα. Εν τω μεταξύ, σοβαρά τραυματισμένος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Τρικάλων με κακώσεις και κατάγματα 25χρονος Τρικαλινός, ο οποίος έπεσε στο κενό από τον τρίτο όροφο οικοδομής στην συνοικία των σεισμοπλήκτων. Ο 25χρονος επέστρεφε στην οικία του από το μνημόσυνο του πατέρα του, αλλά δεν έβρισκε τα κλειδιά του σπιτιού που τα έχασε, όπως φαίνεται, κατά την τέλεση του μνημόσυνου. Στην προσπάθειά του να μπει στο σπίτι, επιχείρησε να το πράξει ανεβαίνοντας από τον μπαλκόνι και εκεί έχασε την ισορροπία του, με αποτέλεσμα να βρεθεί στο κενό και να τραυματιστεί σοβαρά.